Βάλατε Disney Plus και δεν ξέρετε τι σειρές να δείτε? Το Scrubs είναι η καταπληκτική ιστορία του ειδικευόμενου John Dorian από την πρώτη στιγμή που πατάει το πόδι του στο νοσοκομείο και για 9 σεζόν, εντάξει ένα δεν είναι πολύ καλή, αλλά για 8 σεζόν πάρα πολύ καλές, όπου βλέπουμε την προσωπική και επαγγελματική ζωή του μέσα από ένα σουρεαλιστικό φίλτρο και φοβερές κομικές καταστάσεις. Το Futurama είναι μια animated σειρά από τους δημιουργούς του Simpsons, η οποία παρόλο που έχει 20 χρόνια στην πλάτη της, δεν της φαίνεται καθόλου, είναι διαμαντάκι, έχει απίστευτο χιούμορ, μπορεί να σταθεί επάξια στο βάθρο των καλύτερων animation σειρών όλων των εποχών. Στο Homeland βλέπουμε Αμερικάνους πεζοναύτες να σώζουν τον Νίκολας Μπρόντι, ο οποίος ήταν εχμάλωτος των Ιρακινών. Επιστρέφει στην Αμερική και τον υποδέχονται σαν ήρωα, όμως για κάποιο λόγο αρχίζουν να έχουν υποψίες για το κατά πόσον είναι συνεργάτης τελικά με τους τρομοκράτες και κάτι ετοιμάζει. Η σειρά για αρκετά μεγάλο διάστημα δεν μας δείχνει τελικά τι πραγματικά συμβαίνει, αφήνοντας και εμάς να είμαστε με την απορία, και γενικότερα δεν πέφτει στο τρυπάκι να γίνει μια κλασική Αμερικανιά, αλλά μας δίνει μια πολύ καλή σειρά με πολύ καλογραμμένους χαρακτήρες που αξίζει να τη δείτε. Το Lie to Me, παρά το γεγονός ότι έκλεισε άδοξα στις 3 σεζόν, αξίζει οπωσδήποτε να το δείτε. Πρωταγωνιστεί ο Tim Roth στο ρόλο ενός ιδιώτη detective, θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος είναι ανιχνευτής ψεύδους. Διαβάζοντας τις μικροεκφράσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου των άλλων, αντιλαμβάνεται πότε λένε ψέματα και πότε όχι, και τον προσλαμβάνει η αστυνομία ή διάφοροι άλλοι πολίτες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ελαφρώς παραλλαγμένη εκδοχή του Sherlock Holmes με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Τις έχετε δει? Πώς σας φάνηκαν? Ποιες άλλες έχετε να προτείνετε? Γράψτε μας στα comments.